Εκατοντάδες τελωνιακοί στο Καλέ έλαβαν μέρος σε μία πρόβα των μέτρων που θα τεθούν σε ισχύ σε περίπτωση άτακτου Brexit. Οι οδηγοί φορτηγών που έφταναν από τη Βρετανία υπέστησαν διεξοδικούς ελέγχους για να διασφαλιστεί πως τα δηλωθέντα προϊόντα ταυτίζονται με εκείνα που μετέφεραν στα οχήματά τους. Aujourd'hui, l'administration des douanes... Σήμερα η τελωνιακή διοίκηση είναι καλά προετοιμασμένη, ιδιαίτερα στο Καλέ. Αρχικά γιατί υπάρχουν τελωνιακοί εκεί και γιατί η παρουσία τους έχει ενισχυθεί. Στην περιοχή βρίσκονται άλλοι 270 υπάλληλοι προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τουριστική και εμπορική ροή. Η προσομοίωση έχει στόχο να αποτραπούν μεγάλες καθυστερήσεις των φορτηγών και στις δύο χώρες σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου. Γυρίζουμε πίσω 25 χρόνια και σήμερα η διαδικασία έγινε ψηφιακά. Όταν τότε χρησιμοποιούσαμε χαρτί, δεν είναι πιο περίπλοκο. Παραμένει απλό, όπως πριν, αλλά τη νύχτα ίσως είναι πιο δύσκολο. Οι γαλλικές αρχές έχουν προσλάβει άλλα 700 άτομα για να ενισχύσουν τις τελωνιακές υπηρεσίες και ήδη έχουν διαθέσει 6 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία νέων υποδομών στο λιμάνι του Καλέ.